Μπαίνουμε στη Μαδρίτη, κυρίες και κύριοι, για να συναντήσουμε τον Γιάννη Παλαιολόγο, καθώς να δούμε και τη συνολική εικόνα. Μπαίνουν οι τελευταίες πινελιές για το νέο στρατηγικό δόγμα της Συμμαχίας. Πάμε λοιπόν στον Γιάννη Παλαιολόγο να δούμε τι πληροφορίες έχεις, Γιάννη. Και αν υπάρχουν εκεί κάποιες αντιδράσεις για την άμεση απέτηση της Άγκυρας για την έκδοση των 33 ατόμων, ένα αίτημα προς Φινλανδία και Σουηδία. Καλό μεσημέρι από τη Μαδρίτη. Όχι, αυτό το αίτημα είναι πολύ πρόσφατο και δεν υπάρχει κάποια αντίδραση. Είχαμε όμως κάποιες δηλώσεις χθες τόσο από τον πρόεδρο της Φινλανδίας, ο οποίος είπε ότι η Φινλανδία δεν χρειάζεται να αλλάξει την νομοθεσία της για να προσαρμοστεί στα προβλεπόμενα στο τριμερές πρωτόκολλο. Είχαμε και τον Γιάνς Στόλτεμπεργκ στην συνέντευξη του χθες το βράδυ, ο οποίος είπε ότι ό,τι γίνει στο επίπεδο απέλασης και έκδοσης καταζητούμενων προς την Τουρκία θα γίνει με σεβασμό στο κράτος δικαίου και σε πλήρη ευθυγράμμιση με την Ευρωπαϊκή Σύμβαση για τις εκδόσεις. Υπάρχει βέβαια ένα κλίμα ανησυχίας και μια αίσθηση ότι δόθηκαν πολλά στην Άγκυρα και δεδομένου του ότι διατηρεί τον οχλό πίεσης που της δίνει το γεγονός ότι και αυτοί όπως και όλες οι άλλες πρωτεύουσες πρέπει να ακυρώσουν το πρωτόκολλο ένταξης στους επόμενους μήνες και άρα θα μπορούν οι Τούρκοι να ασκήσουν περαιτέρω πίεση στις δύο χώρες σε αυτή την χρονική περίοδο. Υπάρχει μια ανησυχία ότι ίσως για να πετύχουν αυτό τον πολυπόθητο σκοπό της πρόσκλησης, της επίσημης πρόσκλησης των δύο χωρών σε αυτή τη σύνοδο γίνανε υπερβολικά πολλές παραχωρήσεις προς την τουρκική πλευρά. Αυτή είναι η ανησυχία δηλαδή, ότι δόθηκαν πάρα πολλά στην Τουρκία και ότι η Τουρκία το επόμενο διάστημα με βάση αυτή την αρχή και το αρχικό μνημόνιο που έχει υπογραφεί με το ΝΑΤΟ και τις δύο χώρες θα μπορεί συνεχώς να βάζει εμπόδια στην συμμαχία στο ΝΑΤΟ. Λοιπόν, ναι, Γιάννη, ακούμε. Το οποίο φαίνεται και από τις σημερινές δηλώσεις ήδη του Υπουργού Δικαιοσύνης. Βέβαια. Οι οποίες έγιναν ακαριαία. Ακριβώς αυτό. Σε ευχαριστούμε πολύ. Ο Γιάννης Παλαιολόγος από την Μαδρίτη.